Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, υπεύθυνο για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης διαβίου μάθησης και νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας Γιώργο Βούτσινο, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Στο τραπέζι του διαλόγου βρέθηκε η διεύρυνση των προγραμμάτων της διαβίου μάθησης που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που θα δημιουργήσει η αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε να δημιουργηθούν τμήματα που θα σχετίζονται με το φυσικό αέριο καθώς και τα ναυτιλιακά, δεδομένης της πλατφόρμας υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και την ταχεία ανάπτυξη του λιμένα της πρωτεύουσας του Εύρου. Ήταν, νομίζω, μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο τον Βούτσινο. Συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση γενικά με την επαγγελματική κατάρτιση αλλά και με τη διαβίου μάθηση. Αυτό που τονίσαμε εμείς ως Περιφέρεια είναι ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Και παράλληλα οι μαθητές, οι σπουδαστές να επιμορφώνονται αν θέλουν, συμμετέχοντας στο πλαίσιο της άσκησης και σε υπηρεσίες της περιφέρειας. Να έχουν δηλαδή μια διαζώσης επαφή με το αυριανό τους επάγγελμα. Είναι κάτι το οποίο το είδε θετικά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και επίσης αυτό που τονίστηκε από διάφορες πλευρές και από την πλευρά τη δική μας είναι ότι θα πρέπει να συνάδουν αυτά τα τμήματα και να είναι απόλυτα συνυφασμένα και με το αύριο αυτής της περιοχής, με επαγγέλματα όπως το φυσικό αέριο, δηλαδή να υπάρχει μια κατάρτιση ατόμων τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με τις συνδέσεις αλλά και τη διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου και συγχρόνως βέβαια και με τα ναυτιλιακά, βλέπουμε να βαθμίζεται το λιμάνι και με επαγγέλματα τα οποία έχουν ένα διαφορετικό μέλλον για την περιοχή. Η αγωγή είναι ένα σημαντικό στοιχείο, οι οποίοι διέρχονται από τον τόπο μας και υπάρχουν πολλές αιτήσεις από συμπατριώτες μας που θέλουν να έχουν μια σχετική κατάρτιση αναφορικά, ειδικά με το φυσικό αέριο. Ο κ. Πέτροβιτς ενημέρωσε τον Γενικό για την Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξηγώντας πως αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτοποριακή δράση που ξεκίνησε το 2015 από τον Εύρο και από το 2016 υλοποιείται σε όλη την περιφέρεια σε συνεργασία με τις σχολές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο τη διαβίου μάθηση και εκπαίδευση των πολιτών και τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την κοινωνία. Το πρόγραμμα υλοποιείται δωρεάν από καθηγητές των σχολών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εθελοντικά μοιράζονται με τους πολίτες εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους αντικείμενα και θεματικές ενότητες με τρόπο απλό και κατανοητό για θέματα υγείας, αγωγής των πολιτών, αγροτικά, περιβάλλοντος και δασολογίας, φιλολογικά, οικονομίας, τεχνολογίας και άλλα. Στο τομέα της διαβίου μάθησης αναφέρθηκα στο ειδικό πρόγραμμα αυτό που έχουμε ως περιφέρεια και τον ενημέρωσα το Γενικό με την Ακαδημία Διαβίου Μάθησης. Είναι η έκτη χρονιά. Φέτος έγιναν τα μαθήματα διαδικτυακά. 500 περίπου συμπατριώτες μας από όλη την περιφέρεια παρακολούθησαν τις διαλέξεις των καθηγητών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Και βέβαια αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο επενδύουμε. Πρέπει να επενδύουμε πάντοτε στη διαβίου μάθηση. Και το σημαντικό είναι ότι επίσης παρακολούθησαν άτομα από ηλικίας 18 ετών έως και 78 ετών. Άρα είναι ένα στοιχείο το οποίο κάνει πράξη τη διαβίου μάθηση. Σε κάθε περίπτωση είπα στον Γενικό Γραμματέα ότι εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε αρρωγός στην προσπάθεια του Υπουργείου και βέβαια προσφέρουμε και τις υπηρεσίες μας προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα της επαγγελματικής κατάρτισης και της διαβίου μάθησης να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση αλλά και μια καλύτερη κατάρτιση συμμετέχοντας στις υπηρεσίες ως επιμορφωνόμενοι αλλά και ως καταρτιζόμενοι. Είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Άρα εμείς προσφέρουμε την πράξη.